Τα Battle Royale παιχνίδια έχουν κατακλείσει την gaming βιομηχανία, όπως περίπου τα MOBA games που κάνανε πριν 10 χρόνια. Κάποιοι θα έλεγαν πως το Fortnite δεν μπορεί να έχει ανταγωνισμό στην κατάσταση που έχει φτάσει, αλλά αν πάμε ένα χρόνο πριν και δούμε το Apex Legends, το οποίο κυκλοφόρησε περίπου τέτοια περίοδο, κατάφερε να κάνει αρκετά μεγάλη ζημιά στο Fortnite. Δεν κατάφερε να το ρίξει γιατί δεν ήταν έτοιμοι για αυτό το πράγμα που είδανε. Οι σερβερ του δεν ήταν σε κατάσταση να δεχτούν τόσο πολύ κόσμο. Με αποτέλεσμα, για περίπου 1 με 2 μήνες μέχρι να ξεκινήσουν νέοι σερβερ για το παιχνίδι, το game ήταν unplayable. Πάρα πολύ lag, προβλήματα στο register των όπλων και πάει λέγοντας. Οπότε, ως αποτέλεσμα, είχε η πρώτη και η δεύτερη σεζόν του παιχνιδιού να πάνε άπατες. Το ότι ο κόσμος πήγε από το Fortnite στο Apex ή τουλάχιστον κάποιο ποσοστό του κόσμου δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι το Apex ήταν καλύτερο από το Fortnite. Πολύ πιθανό σημαίνει ότι ο κόσμος βαρέθηκε το Fortnite μετά από τόσο καιρό ή εγώ θα έλεγα πιο πολύ ότι κουράστηκε με τις αλλαγές που γίνονται τον τελευταίο ένα χρόνο. Η οποία κατάσταση του Fortnite τον τελευταίο ένα χρόνο για όσους έχουν παρατηρήσει είναι λίγο έσχρη σε σχέση με παλιότερα. Από άποψη update κλπ. Περισσότερα σε βίντεο που έρχεται στο κοντινό μέλλον. Τώρα όμως έχετε ένα game με έτοιμες βάσεις. Με πάρα πολύ καλές βάσεις. Με πάρα πολύ κόσμο και map. Τα οποία μπορούν να το υποστηρίξουν. Το Battle Royale λοιπόν έρχεται στο reboot της σειράς Call of Duty Modern Warfare, της πιο γνωστής σειράς Call of Duty και ίσως την πιο γνωστή σειρά games στον κόσμο. Ίσως λοιπόν δούμε το Battle Royale με το όνομα Call of Duty Warzone και ίσως επίσης είναι δωρεάν. Μείνε στο βίντεο για να μάθετε περισσότερα. Εάν σας αρέσουν βίντεο σαν αυτό, κάντε ένα like και θέλω να αφήσετε ένα σχόλιο από κάτω εάν έχετε δει το νέο Call of Duty καθόλου, το Call of Duty Modern Warfare. Είτε στο storyline, είτε το co-op, είτε το multiplayer του, είτε οποιοδήποτε mode έχει το game. Και αν ναι, ποια ήταν η γνώμη σας για αυτό. Σας άρεσε, δεν σας άρεσε, τι σας άρεσε περισσότερο ή τι θα αλλάζατε στο παιχνίδι ή τι σας χάλασε γενικά. Για εσάς που είτε σας αρέσει το game, είτε δεν το έχετε δει ποτέ και θέλετε να πάρετε μια γεύση για το παιχνίδι, twitch.tv/oldschool. Στριμάρω έχει πέρασει σχεδόν καθημερινά κατά τις 9 η ώρα το βράδυ και τον τελευταίο καιρό στριμάρω αρκετά Call of Duty. Και σκέφτομαι επίσης αυτό το σοκού να κάνω έναν μαραθώνιο, πολύ ωραίο μαραθώνιο, δεν θέλω να πω 24 ώρες στριμ, κάτι τέτοιο. Μπορεί να κρατήσει 8 ώρες, μπορεί να κρατήσει 17 ώρες, μπορεί να κρατήσει 30 ώρες. Το release του game είχαμε κάνει 28 ώρες σε restream Call of Duty. Μπορεί να κάνουμε κάτι παρόμοιο. Μπήκε νέο update στο game το οποίο φέρνει πολλές αναμνήσεις όπως τη Rust από το Call of Duty Modern Warfare 2, το οποίο σίγουρα θέλω να το κάψω. Τέλος, αν είσαι καινούργιος στο κανάλι, κάνε subscribe και πάτε το καμπανάκι για να ενημερώνεις για κάθε νέο βίντεο το οποίο κάνω ή κάποιο live stream που κάνω εδώ πέρα στο YouTube. Πάμε στο βίντεο! Το Battle Royale δεν είναι κάτι καινούριο για τα Call of Duty. Συγκεκριμένα στο Black Ops 4 είχαμε το Mode Blackout, το οποίο εμένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ. Από πριν κυκλοφορήσει το Call of Duty Modern Warfare, είχαμε φήμες ότι πολύ πιθανό να δούμε ένα Mode Battle Royale στο game αυτό. Και όσο άρχισε να έρχεται η κυκλοφορία του, φούνταναν όλο και περισσότερο οι φήμες ότι το 2020 θα δούμε έναν δωρεάν τίτλο. Το Call of Duty Warzone, το οποίο θα είναι βασισμένο πάνω στο Call of Duty Modern Warfare και θα είναι δωρεάν. Θα είναι standalone παιχνίδι, θα πρέπει να κατεβάσεις όλο το παιχνίδι κανονικά. Δεν γνωρίζω. Μπορεί πολύ πιθανόν να κατεβάζεις όλο το game και να σου έχει κλειστά τα υπόλοιπα modes. Όπως αυτή τη στιγμή στο main menu του Call of Duty Modern Warfare υπάρχει ένα classified menu, ένα tab το οποίο δεν σου λέει τι είναι, είναι κλειδωμένο και μάλλον σύντομα θα μάθουμε. Προσωπικά ελπίζω το Call of Duty να φέρει ένα Battle Royale mode το οποίο θα είναι δωρεάν για να μπορέσει να γίνει πιο γνωστό στον νέο κόσμο, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τόσα πράγματα για αυτή τη σειρά. Να σημειωθεί ότι το Call of Duty για πάρα πολλά χρόνια ήταν το Fortnite της εποχής. Όταν λέω για πάρα πολλά εννοώ για πάρα πολλά χρόνια. Συγκεκριμένα, το καινούργιο Call of Duty είναι το best selling game στην Αγγλία και επίσης έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ όσον αφορά τα launch ενός Call of Duty. Και δεν είναι καν στο Steam. Φαντάσου να το στο Steam. Βέβαια τώρα θα πει πως θα μπορέσει ένα game των 60 ευρώ, το οποίο προσφέρει απίστευτη ιστορία, ένα πολύ διασκεδαστικό και γεμάτο game modes multiplayer και ένα πολύ όμορφο co-op, πως θα μπορέσει δηλαδή αυτό να ανταγωνιστεί ένα παιχνίδι δωρεάν, το οποίο τον τελευταίο ένα χρόνο απλά θέλει να φαρμάρει τις πιστοτικές του κόσμου δίνοντας άπειρα skins σε ένα πεντασέλιδο item shop. Support the creator, Lil Pavla Oldschool. Ο κόσμος γενικά έχει ξεχάσει το ότι κάποτε αγοράζαν παιχνίδια, anyway αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Οι φήμες λοιπόν για ένα νέο Battle Royale φούντωσαν εχθές με το νέο trailer για τη Season 2, το οποίο να σημειωθεί ότι έδειξε τον Ghost Riley, ο οποίος είναι από το Call of Duty Modern Warfare 2 και είναι μία από τις πιο γνωστές περσόνες στην gaming βιομηχανία. Αλλά είμαι σίγουρος ότι οποιοδήποτε έχει παίξει Call of Duty Modern Warfare 2 το single player του, σίγουρα θα έκλαψε με αυτή τη σκηνή. Come on.
και όλοι ανυπομονούσαν να τον δουν στο Modern Warfare 3. Λοιπόν, πλέον έχουμε reboot, οπότε αυτό σημαίνει ότι η ιστορία αλλάζει. Άρα έχουμε τον Ghost στο παιχνίδι και πλέον μπορούμε να παίξουμε σαν αυτόν, απλά στο multiplayer προς το παρόν. Bug jump. Anyway, ας προχωρήσουμε λίγο για το Battle Royale. Στο trailer ακούμε την ατάκα Gas is closing in. We need to exfil now. Που σημαίνει ότι το gas έρχεται, αρχίζει και κλείνει. Τι κλείνει? Ο κύκλος σε ένα Battle Royale. Ευχαριστώ παρεμπιπτόντως πάρα πολύ τον Axel, ο οποίος παρατήρησε αυτή την ατάκα, γιατί εγώ εκείνη τη στιγμή δεν παρατηρούσα το τι λένε στο trailer, απλά το έβλεπα, οπότε μου ξέφυγε. Το gas λοιπόν, όπως ξέρουμε στο PUBG, είναι ο κύκλος ο οποίος κλείνει και αν είσαι μέσα τρως damage, έτσι ώστε να μπορέσει να μειώσει το terrain, εκεί, βασικά το map στο οποίο παίζεται τη μάχη στο Battle Royale, για να μπορέσει να τελειώσει το game, έτσι ώστε να μην είναι ένας εδώ και άλλος είναι στην άλλη άκρη. Το αντίστοιχο Storm ή κύκλος όπως το λέμε στα ελληνικά, στο Fortnite. Το gas επίσης έχει μια σχέση με το story mode του game, αλλά well, είμαστε σχεδόν σίγουροι ότι μιλάμε για Battle Royale, γιατί αν προσέξουμε στο trailer και κάνουμε pause τη στιγμή που βγαίνει έξω από το αεροδρόμιο στο οποίο διαδραματίζεται η όλη μάχη, παρατηρούμε ότι γύρω γύρω υπάρχει ένας κύκλος πράσινος που είναι το gas, το οποίο κυκλικά αρχίζει και μαζεύεται. Επίσης, λίγο μετά βλέπουμε ένα αεροπλάνο το οποίο ρίχνει 4 ματραχαλαίους με αλεξίπτωτο. Δεν θέλει πολύ για να καταλάβεις νομίζω ότι μιλάμε για Battle Royale. Και λέει τώρα σκάνε μύτη με ένα άλλο mode ρε. Είναι κομμάτι της ιστορίας ή κάτι τέτοιο. Και απλά αντιδρά έτσι τον gas, ότι σιγά σιγά ξαπλώνεται. Το Call of Duty λοιπόν πιστεύω ότι είναι αρκετά έτοιμο για να σηκώσει ένα Battle Royale αρκετών παικτών. Να σημειωθεί επίσης ότι το Warzone δεν είναι confirmed σαν όνομα, αλλά κυκλοφόρησε ένα leak εχθές με μια εικόνα που πολύ πιθανό να βλέπετε αυτή τη στιγμή στην εικόνα σας, που γράφει Call of Duty Warzone. Το map του παιχνιδιού πολύ πιθανό να το ξέρουμε ήδη. Προσωπικά ανυπομονώ να δω το Call of Duty Modern Warfare να έρχεται με ένα Battle Royale για να γίνει πιο γνωστό το game. Εγώ πολύ πιθανό να συνεχίζω να παίζω το multiplayer του, αλλά σίγουρα θα κάψω και το Battle Royale. Και ειδικά αν γίνει viral, θα είναι ότι καλύτερο για μένα που μου αρέσει το Call of Duty. Please, να είναι το επόμενο μεγάλο game! Λατρεύω Call of Duty. Παίζω από πολύ μικρός. Και, well, από το Call of Duty 1 και μετά έχω παίξει όλα τα storylines και όλα τα multiplayer σχεδόν. Με αγαπημένα μου, σε περίπτωση που ρωτήσει κάποιος, να είναι το Call of Duty 2 ή αλλιώς βασικά θα βάζα το Call of Duty 4 αν μετρούσαμε και τα Pro Mod, το mod ουσιαστικά το οποίο έκανε πιο competitive το Call of Duty 4. Και μετά θα έβαζα το Modern Warfare αυτό. Και το Black Ops 2 ήταν ωραίο, αλλά γενικά μου αρέσει πάρα πολύ το Call of Duty και για χρόνια το είχα παρατήσει. Και είναι η πρώτη φορά που νιώθω ότι θέλω να παίξω Call of Duty μετά από πολλά χρόνια. Πόσο μάλλον τώρα που έχουμε μέσα maps όπως το Vacant από το Call of Duty 4, έχουμε τη Shipment από το Call of Duty 4, έχουμε το map Rust από το Modern Warfare 2. Πάμε να φαίναμε sniper παιδιά και το τελευταίο kill θα είναι trickshot. Mom, to get the camera! Ανυπομονώ να δω τον Battle Royale. Ελπίζω και εσείς. Twitch.tv κάθε το Old School. Κάνε subscribe σε κανάλι και κάνε ήδη επίσης εδώ πέρα για να ενημερώνεις κάθε φορά που ανεβάζω ένα βίντεο. Εάν δω ότι σας αρέσει το Call of Duty, well, πολύ πιθανό να έχουμε πιο συχνό content. Στο παρελθόν είχα κάνει κάποια βιντεάκια τα οποία δεν πήγαν και τόσο καλά. Πολύ πιθανό αυτό κι εγώ. Κάνε ένα like αν σου άρεσε αυτό το βίντεο και αν θες κι άλλο τέτοιου τύπου βιντεάκια. Κάνε και το League of Legends τέτοια, οπότε αποφάσισα να κάνω και κάποιο για το Call of Duty. Και μέχρι την φορά τα λέμε. Bye. Α, και discord.gg / old school για το Discord server μου. Μαλάκα, θέλω να παίξω Rust. Θέλω να παίξω Rust. Θέλω να παίξω Rust. Where you try your best, but you don't succeed.